Μια άλλη απορία λέγει: πότε και από ποιους γκρεμίστηκε ο ναός του Σολομώντος? Μάλιστα, δύο φορές, τρεις φορές ανοικοδομήθη, τρεις φορές ανοικοδομήθη και γκρεμίστηκε ως εξής. Γκρεμίστηκε πρώτα-πρώτα από τον Ναβουχοδονόσορα, όταν κατέλαβε την Ιουδαία τον 6ο αιώνα και πραγματικά κατέστρεψε τον λαό, τον λαιλάτισε. Ύστερα από 70 χρόνια που γύρισαν οι Εβραίοι από την αιχμαλωσία, τον επανοικοδόμησε ο Ζωροβάβελ. Αυτόν τον ναό που επανοικοδόμησε, αυτός ο ναός δεν είχε βέβαια την έγλυτη δόξα του πρώτου ναού, οπωσδήποτε δεν είχε. Γι' αυτό ο Ηρώδης ο Μέγας ξανάκτησε τον ναό αυτόν, τρίτη ανοικοδόμησης, τον έκανε λαμπρόν ναόν. Κράτησε κάπου 40 χρόνια ο ναός αυτός. Φαντάζεστε ότι κράτησε λίγα χρόνια πρώτης καταστροφής της Ιερουσαλήμ, έως η ανοικοδόμηση, έως λίγα χρόνια, ούτε 10, λιγότερα, πρώτης καταστροφής πάλι της Ιερουσαλήμ, 40 χρόνια. Τον καιρό εκείνο που ο Χριστός είπε, αλλά άλλο πράγμα εννοούσε, ότι γκρεμίστε τον ναό αυτόν, και εννοούσε το σώμα του, δηλαδή μια χειρονομία που να δείχνει τον εαυτό του, το σώμα του, και εγώ θα τον ανοικοδομήσω σε 3 ημέρες, και εννοούσε βέβαια την Αναστασή του. Και του είπαν οι Εβραίοι: 40 χρόνια κτίζει το ναός, το 33 είναι αυτά όλα, το 33 μετά Χριστόν, 40 χρόνια, γιατί είχε αρχίσει από πρόχριστου η ανοικοδόμηση με τον Ηρώδη, και ακόμη δεν τελείωσε, και εσύ λες ότι θα ανοικοδομήσεις το ναό σε 3 μέρες αφού γκρεμιστεί? Είναι ποτέ δυνατόν αυτό? Έτσι τον έκανε τον ναό αυτόν πολύ λαμπρό ο Ηρώδης, σας είπα, λαμπρά κτίσματα, τόσο ωραία ώστε η μαθητέ όταν ήσαν στόρος των Ελαιών, δηλαδή Λοφίσκος, ανατολικά είναι αυτός ο Λοφίσκος της Ιερουσαλήμ, και φαίνεται πολύ ωραία κάτω η Ιερουσαλήμ, και είπαν οι μαθητές των Κύριων: Κύριε, είδε ποταπή λύση, λίθος θα πει εδώ οικοδομή, δες πόσες ωραίες οικοδομές. Και εκεί είπε ο Χριστός: δεν θα μείνει λίθος επί λίθον. Έτσι πράγματι, ύστερα από μία περίπου γενναία, κάπου 30 χρόνια και κάτι λίγο, συγκεκριμένα το 70 μετά Χριστό, ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέστρεψαν τον ναό του Θεού. Έχει λοιπόν 3 καταστροφές. Η πρώτη είναι από τον Ναβουχοδονόσορα, ανοικοδομήθηκε δεύτερη φορά, συγγνώμη, καλύτερα, ανοικοδομήθηκε από τον Σολομώντα πρώτη φορά, δεύτερη φορά από τον Ζωροβάβελ, τρίτη φορά από τον Ηρώδη τον Μέγα, ο οποίος ήταν Ιδουμαίος, δεν ήταν Ιουδαίος. Λέγεται Μέγας όχι γιατί ήταν σπουδαίος άνθρωπος, ένας εγκληματίας, ένα αντίγραφο του Νέρονος ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας, είναι αυτός που ήθελε να φωνεύσει τον Κύριον Νίπιον. Αλλά ονομάστηκε Μέγας γιατί έκτισε τον ναό, ένα έργο πολύ βέβαια σπουδαίο και δύσκολο. Και ακόμη μία φορά που καταστρέφεται ο ναός από τους Ρωμαίους, καταστράφει σε υπερθετικών βαθμών. Σήμερα ούτε καν ξέρουμε που ήταν τα θεμέλια του ναού. Και επιπλέον στο χώρο που ήταν ο ναός έχει κτιστεί το τέμενος του Ομάρ. Είναι ένα τέμενος, ναός δηλαδή πάλι, αραβικός όμως, μουσουλμανικός, που έκτισε ο Άραβας Ομάρ. Και σήμερα αυτό το τέμενος υπάρχει. Θα ξανακτιστεί άλλη μία φορά ο ναός, σύμφωνα με τις προφητείες που έχουμε, και θα τον κτίσουν οι Εβραίοι, ή καλύτερα ο Αντίχριστος.
αφού δε κτιστεί και θα τελειώσει, θα εισέλθει εκεί ο Αντίχριστος ως Μεσσίας διεκδικών δικαιώματα Χριστού. Χριστός θα πει Μεσσίας. Και τότε βεβαίως θα ζητήσει ό,τι θα ζητήσει, θα προσκυνηθεί, θα ζητήσει και ό,τι άλλο. Και θα είναι η τελευταία λέξεις της ανθρωπίνης, παγκοσμίου ανθρωπίνης ιστορίας, γιατί εκεί τελειώνει η ιστορία της ανθρωπότητος. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, και θα πατάξει τον Αντίχριστο. Πώς θα τον πατάξει? Ενώ θα ζει. Γιατί ακούστε, να το πω και αυτό να το ξέρετε, ότι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, λέγει, θα ρηφθούν εις τη λίμνη την γεωμένη με πύρ και θείον, δηλαδή στην κόλαση, προσέξτε, ζώντες. Τι θα πει ζώντες? Δεν θα έχουν δοκιμάσει θάνατον. Αλλά άνθρωποι είναι αυτοί, έτσι. Σημαίνει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός, αυτοί που θα ζουν δεν θα δοκιμάσουν θάνατο, αλλά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα περάσουν από την φθορά στην αυθαρσία και από την θνητότητα στην αθανασία, χωρίς να πεθάνουν. Δύο από αυτούς, τους τότε ανθρώπους, θα είναι και ο Αντίχριστος, 100% άνθρωπος, και ο ψευδοπροφήτης, 100% άνθρωπος. Συνεπώς, έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το «ζώντες θα βληθούν στην λίμνη του πυρός», χωρίς το δοκιμάσουν, ξαναλέγω, θάνατο. Έτσι λοιπόν, θα είναι ο τέταρτος αυτός ναός, Σολομώντος, Ζωροβάβελ, του Ηρώδου και του Αντιχρίστου. Και εκεί τελειώνει η όλη ιστορία. Νομίζω ας το προσέξουμε αυτό, γιατί είναι ένα σημαδιακό στοιχείο, γιατί δεν αποτελεί μόνο στοιχείο της ιστορίας που πέρασε, αλλά και της ιστορίας που έρχεται, διότι μας ενδιαφέρει πολύ. Αν δείτε να ανοικοδομείται ο ναός, τότε να πείτε ότι κάπου εδώ κοντά είναι το τέλος της ιστορίας. Μάλιστα λέγεται ότι ο ναός αυτός που θα κτιστεί με πέτρα, και επειδή ήταν μια παραγγελία του Θεού προς τον Μωυσέα, που ετηρήσει αυτή η παραγγελία, ότι δεν θα ακουστεί εις την πόλη σμήλι και σφυρί. Έτσι, σφυρί και σμήλι, για να λαξεύσουν τους λίθους, για να χτιστούν οι λίθοι αυτοί, αλλά έξω από την πόλη. Λέγεται λοιπόν ότι και οι πέτρες του προσεχούς ναού που θα κτιστεί επωνόματι του Αντιχρίστου είναι ήδη έτοιμες, λαξευμένες στην Αμερική. Αν ακούσετε την περίπτωση και σε Κασόνια, αν ακούσετε την περίπτωση ότι και οι πέτρες είναι έτοιμες, μην παραξενευθείτε, μα καλά δεν έχει πέτρες εκεί η γη του Ισραήλ, δεν έχουμε τσιμέντα. Δεν θα κτιστεί με τσιμέντο, θα κτιστεί με πέτρα, για λόγους παραδοσιακούς. Αυτός είναι ο λόγος, αυτή είναι η εξήγηση. Είναι γραμμένο αυτό, ότι σμήλι και σφυρί, σφύρα, δεν θα ακουστούν εις την πόλη. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι ήδη έχουν στη συνείδησή τους την επανοικοδόμηση του ναού, σημαίνει, έχουν δημοσιεύσει σχετικά κάποιες εφημερίδες Αμερικής κλπ. Έχω μια ολόκληρη σελίδα μιας εφημερίδας της Νέας Υόρκης που αναφέρεται στο θέμα αυτό, δείχνει ότι είναι μια πραγματικότητα και ότι είναι αναμενόμενο το θέμα. Μάλιστα με το εξής ερώτημα, κάνοντας ένα παγκόσμιο έρανο, όταν ο Μεσσίας μας έλθει, σε ποιο ναό θα τοποθετηθεί, θα μπει, αφού δεν έχουμε ναό? Είδατε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα προσκυνηθεί ο Αντίχριστος. Θα καθίσει, λέει, ως Θεός. Είναι στη Δευτέρα επιστολή του στους Θεσσαλονικείς, ως Θεός. Είναι καταπληκτικό.
Είναι αλήθεια, είναι Αγία Γραφή, το λέει και είναι η Διαθήκη, το αναφέρει. Γι' αυτό αν δείτε ποτέ στις μέρες σας, γιατί το λέω εγώ, γιατί εμείς είμαστε ηλικιωμένοι, θα φύγουμε, δείτε ότι κτίζεται ο Ναός Σολομώντος, θα πείτε ένα από τα σημάδια τα πολλά που ο Χριστός μας είπε είναι και αυτό, ότι το τέλος είναι κοντά, ο Αντίχριστος έρχεται. Προσέξτε μόνο ότι δεν θα έχετε λύπη, δεν θα έχετε φόβο, δεν θα έχετε τρομάρα, από εκείνη την τρομάρα που αποκτούν οι άνθρωποι εν όψη του ερχομού του Αντιχρίστου. Πρέπει να έχετε χαρά. Το λέει ο Χριστός. Τότε όταν δείτε αυτά τα σημάδια, σηκώστε το κεφάλι σας, λέει, ανακύψατε τα κεφαλά σημα. Γιατί η απολύτρωσή σας πλησιάζει. Έρχομαι. Και όταν έρχεται ο Κύριος, βεβαίως οι χριστιανοί, οι σωστοί χριστιανοί, πρέπει να έχουν χαρά. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος έρχεται ευθύς μετά τον Αντίχριστο, ζώντος του Αντιχρίστου. Το υπογραμμίζω αυτό, ζώντος, τον οποίο λέει ο Κύριος θα αναλώσει, λέει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, ζώντος. Συνεπώς πρέπει να έχουμε χαρά, όχι λύπη, όχι φόβο. Ο φόβος μας θα είναι μόνο ο φόβος του Θεού, να μην αμαρτάνομαι και να μην παρεκκλίνομαι από τις εντολές του Χριστού.